αρχίσαν να σας πλησιάζουν οι υποψήφοι? Ακόμα δεν, κανένας δεν βρέθηκε. Δεν με σκίνησε κανένας να πει ότι ξέρω εγώ κατεβαίνουμε και ποιος θα ψηφίσετε και αν, τίποτα. Μέχρι στιγμής τίποτα. Με τις εκλογές πώς τα βλέπουμε, μας πλησιάσαν οι υποψήφοι καθόλου? Μπα, δεν νομίζω. Ούτε θα έρθουν. Δεν θα έρθουν. Δεν έχουν μούτρα. Με αυτό το σκεπτικό το λες. Ναι, με τι. Α, καλά παιδιά, αφήστε το καλύτερα. Τι να με πλησιάσουν, πλησιάζουμε. Αφήστε το καλύτερα. Αυτοί το ξέρουν αν ντρέπονται, γιατί κάθε τόσο λένε ψέματα. Χρόνια μας κοροϊδεύουνε. Αν έχουνε φιλότιμο πρέπει να ντρέπονται. Τη δουλειά τους κάνουν. Τη δουλειά τους. Πώς θα οικονομήσουμε? Κακό είναι. Όχι, αλλά κάποιοι άλλοι πολίτες λένε ότι ίσως ντρέπονται να έρθουν. Μα και μερικοί ντρέπονται. Μερικοί ντρέπονται, αλήθεια είναι. Μηνύματα στο κινητό στέλνουν? Όχι, μέχρι στιγμής όχι, τίποτα ακόμα. Δεν ξεκινήσει. Μην νομίζεις, ντρέπονται κι αυτοί. Οι πολίτες της Ρόδου δεν άφησαν ασχολίαστο και το γεγονός του χαρατσιού της δημόσιας τηλεόρασης στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ο οποίος εξακολουθεί να υφίσταται παρά το κλείσιμο της ΕΡΤ. Το πληρώνουμε, τι να κάνουμε, ό,τι μας πούνε μπορούμε να αποφύγουμε. Μα είχαν πει να το αφαιρούσουν. Είπανε, αλλά αφού δεν το αφαιρούνε, τι να κάνουμε, πόλεμο. Ξανά το χαράτσι της νέας δημοτικής τηλεόρασης στο λογαριασμό της ΔΕΗ, ενώ έλεγαν θα το αποσύρουν. Έτσι λένε, υπόσχονται πάντα, αλλά με τελευταία σου το φέρουν. Το ότι είναι, είναι. Δεν το ξέρουμε ότι με τα 600 φράγκα που παίρνουμε τον μήνα. Εγώ δεν πληρώνω κυενίκιο, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που πληρώνουν κυενίκιο, πώς θα βγουν πέρα και έχουν και μικρά παιδιά.